Η πρόσληψη πολυακόρεστων λιπαρών οξέων θεωρείται χαμηλή στον ελληνικό πληθυσμό σύμφωνα με έρευνα. Τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, ωστόσο, έχουν ευεργετικέ ιδιότητε και καλέ πηγέ πρόσληψή του είναι οι ξηροί, ανάλατη καρπή και οι σπόροι, καθώ και τα λιπαρά ψάρια όπω η σαρδέλα, ο σολομό και το σκουμπρί. Ο Έλληνα θα φάει πολύ απ' έξω, πολύ επεξαρασμένε στροφέ, πολύ αλάτι, πολύ κρέα, πολλά κορεσμένα λιπαρά. Αντιθέτως θα μειώνει ε, καθημερινά την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών... Ε, σε συνδυασμό όμως με το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια έχει α, πλέον από τουλάχιστον ένα καναπέ για κάθε μέλος της yeah. <laughs> κοινός ο Έλληνας δεν κουνιέται από τον καναπέ είναι ο λαός του καναπέ α, και αν υπολογίσουμε βέβαια και το γεγονός ότι αγχώνεται έχει υπερβολικό άγχος και στρες α, για να ανταπεξέλθει στην καθημερινότητά του όλα αυτά εάν τα συνυπολογίσουμε και τα συνδυάσουμε ναι τότε έχουμε δυστυχώς α, αυξημένες πιθανότητε. Εμφάνιση χρόνιων και σοβαρών νοσημάτων, όπω είναι τα καρδιακά νοσήματα. Μετά τι διακοπέ, φεύγουμε. Δίαιτα. <laughs> <laughs> Σαλάτα. <laughs> Προσωπικά δεν προσεχώ η αλήθεια, λέγεται. Προσέχα παγιά. Η πρόσληψη πολυακόρες των λιπαρών οξέων είναι περίπου 5%. Όταν συστήνεται πρόσληψη 6 με 10% στον πληθυσμό, η πρόσληψη φυτικών ινών είναι περίπου 25 γραμμάρια την ημέρα, όταν οι συνιστόμενες ημερήσιες προσλήψεις είναι 25 με 35 γραμμάρια, ενώ το 60% του πληθυσμού προσλαμβάνει ποσότητες κάτω από την κατώτατη συνιστόμενη πρόσληψη. Το 60% των ενήλικων ανδρών είναι παχύσαρκη, αλλά και το 40% των γυναικών. Από εκεί να καταλάβετε από τα, από τα, νούμερα αυτά τα συγκλονιστικά, ότι σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για διατροφική εκπαίδευση ε, στους ενήλικες, άρα ε, δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να περάσουν μια καλύτερη διατροφική κουλτούρα στα παιδιά τους. Δεν θα κατηγορήσουμε όμως μόνο τους ενήλικες για το γεγονό ότι τα παιδιά δεν έχουν αναπτύξει διατροφική παιδεία, αλλά είναι και το θέμα της παιδείας γενικότερα, όπως είναι της πολιτείας. 30% Προσπαθούν να προσέχουν και τα υπόλοιπα απλά ό,τι βρίσκουν. Τα ενδιαφέροντα αυτά στοιχεία για τι διατροφικέ συνήθειέ μα ανακοίνωσε σήμερα το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μετά από πανελλαδική μελέτη διατροφή και υγεία, που διεξήχθη σε δείγμα 4.600 ατόμων, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ελληνικού πληθυσμού.